Κάτω από την γραβάτα ένα αυγό βλέπω κάτι. Έλα, σλαμά. Χρωστάμε κάτι. Ναι, ναι. Εγώ δεν φτάνω. Αυτό. Είναι λαϊκή απέτηση από όλους αυτή η φάπα που έβγαλε σπίθα και καλά τον ξηγήθηκα. Είναι λαϊκή απέτηση και από Παοξίδες και από Αριανούς και από Ερακλήδες. Για όσα έχεις κάνει ραδιοφωνικά και όχι μόνο. Έχουμε και Μάριο Σλαμί εδώ κάτω. Ναι. Λίγο πιο κάτω. Έτσι. Συγγνώμη, τα γυαλιά λίγο είναι από τα ούλτρα. Τα βλέπω να μπλε. Κάτσε να πει. Όχι ρε, μέσα στην πόλη τη δικιά μας. Έτσι ώστε κάποιοι οι οποίοι εννοούμε εκτός πόλης να μπορούν να μπαίνουν. Μη πέφτει ο Φέρβερ. Ποιος Φέρβερ, ο Φέρβερ. Όχι Φίβερ. Λοιπόν, Τρέγκια, σε λέει τραβέλει ο φίλος. Καλά, καλά. Τρεις χώρες έχω, αδερφέ. Πάντως, γλυκοτσούτσουνος είσαι. Τρεις χώρες. Μπράβο. Όλες, όλες. Θεσμικές, οπαδοί, κόσμος. Έκανε αντί για ένα μήνα που είχε καιρό. Μισό δευτερόλεπτο. Και επίσης. Και επίσης. Ο Μπατάξη ρόμπα λοιπόν. Και άλλη ρόμπα ο πρόεδρος της ΕΠΣΗΜΗ Θεσσαλονίκης. Ποιος? Ο Γραμμένος. Και άλλη ρόμπα. Περίμενε. Η άλλη ρόμπα. Φίλοι μου όλοι. Αλλά είναι ρόμπα. Ναι. Δεν πέσαμε παιχτικά. Σιγάρε μα κουκούλα. Άστα τα ψωπικά. Τι σάλια να φτάρεψε. Με το σακάκι του κίτα εδώ. Λοιπόν. Πόσα χρόνια είσαι στη Β' Αθηνική. Ο άλλος ανεβαίνει στα χαρτιά. Εμένα με ρίχνουν στα χαρτιά. Και μας πουλάει και πνεύματα. Έμασα και δύο κατηγορίες. Άξομαι, δεν μπορώ, θα απαντήσω και ας έχω και τη μήνυ των Ηρακλείδων. Λοιπόν, απαντήσουμε κι εμείς. Ήρθαμε, ανεβαίνουμε ορεξάτη, να το πω έτσι, να μην το πω αλλιώς. Και αν υπάρχει Θεός, πότε αγωνιστική, πάω κι Ηρακλής. Ωραία, τρέλα! Λοιπόν, ντέρμπι. Πού? Το μπλε. Πάω κι Ηρακλής. Του μπαρ. Τελευταίο πάω κι Ηρακλής πέντε έφαγε. Και μετά θα... Ποιος γνωστόν. Όταν θέλουνε... Δεν μας τη φαλάκρα, ρε. Ως γνωστόν. Όταν... Λοιπόν... Εγώ δεν ακούω Τσαρτίδη. Γιατί για ακούει δεν ο ακούω κόσμος ό,τι θέλει. Εγώ δεν ακούω Σλαμί. Γιατί τι κάνανε αυτοί. Είναι δημοσιο... Τι έκανε. Τι έκανε αυτοί. Τι κάνανε αυτοί. Τι έκανε αυτοί. Σιγανιέζει. Μου θυμίζεις. Τη μάνα μου. Τις παλιές καλές φρονιές. Βγούμε να ερεμήσουμε να πάμε εκεί. Όταν λοιπόν. Η Μενεγάκη την είδε φίρμα. Εντάξει. Είναι φίρμα. Δεν με ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν. Η βασίλισσα της αυτινής ζώνης είναι. Θα σου πω εγώ τι είναι. Η Μενεγάκη πήγε το πρωί. 7.30 ώρα είχε. Δεν ξέρω τι έγινε. Παίρνουμε να ξέρω. Κάτι αποκλείεται να ασχοληθεί. Η Μενεγάκη πήρε εισιτήριο να πάει στη Ραφίνα 7.30 ώρα φύγει με το πλοίο. Με το πλοίο. Στην ναι. Πού να πάει? Στην Άνδρο. Στον Ματέο. Την Ματέο. Από Ραφίνα πασάνω. Ναι, την Ραφίνα. Το σωσία του Καλαφάτη, του δικού σα. Λοιπόν. Μην τα ξανά λέτε. Πήγε εκεί. Άρχισε να ξυπνήσει γιατί στα 46. Στα 46. Και περιμέναμε ο πλοίαρχο. Ο Βλάξ. Και ο λιμενάρχη. Ο Βλάξ. Περιμένανε και οι 400 βλάκες. Δηλαδή, περίμενε ο κόσμος που ήταν επιβατικός στο πλοίο. Ναι. Μάλιστα. Το ξέρεις το ρητό που έλεγε η γιαγιά μου η Ζαμπέτα. Δεν είναι σωστό. Ναι. Η γιαγιά μου η Ζαμπέτα έλεγε. Ό,τι ισχύει για τον ένα τον πελάτη. Το μουνί σέρνει καράβι έλεγε. Η γιαγιά μου η Ζαμπέτα. Η γιαγιά μου η Ζαμπέτα έλεγε στα εκείνη τα χρόνια το μουνί σέρνει καράβι. Στην περίπτωση της κυρίας Μενεγάκη το μουνί δένει καράβι στο μόλο. Ε, όχι ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Για να το κλείσουμε. Δένει καράβι. Συγγνώμη για τους φίλους που ονομάζω Ηρακλής και δεν λέω όλη την ονομασία. Γιατί η επίσημη ονομασία είναι ΑΕΠ Ηρακλής, έτσι. Βρε και Τούρκης βλάει Ηρακλή μέσα. Εγώ θα δω. Έρχομαι. Έλα με την όπιση. Η φάπα θα ακουστεί. Και στο κύπελο. Μέχρι το Κίεβο θα ακουστεί η φάπα. Στο κύπελο έβγαλες γλώσσα και έβαλε μια μούτζα γκολ ρε φίλε. Ναι. Ότι γινόταν και πού είναι τα χρήματα και πού πάνε τα χρήματα και πώς δεν χρειάζονται τα χρήματα. Ναι. Εντάξει, κάποιες απειλές δεχτήκαμε. Γιατί ήταν τις απειλές. Δεχτήκαμε κάποιες απειλές, αλλά δεν έγινε τίποτα συνταρακτικό. Ούτε πραγματοποιήθηκαν οι απειλές. Απειλές. Τι. Να περιμένω. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Τι έπαθε. Ο Ραμαζόπιο που κάτσα κλαίω, ρε. Τι έπαθε. Κάνα γκολ μπήκε ρε. Κάτσα, είσαι ο Ραμαζότη τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρεις τίποτα. Ρώτω Ασλαμά. Ασλαμά λέει. Να μάθει να συντονίσει και εσύ μια εκπομπή ωραία. Μην βαράς ρε. Σε δώσω κι άλλη. Δεν μπορώ να σε δίνω κιόλα. Δεν έχει ανάγκη. Για μη μένει. Λοιπόν, το βλέπω τώρα στην τηλεόραση πιο νέο φαίνομαι. Αυτό είναι αλήθεια. Ο χρόνο. Αν εξαιρέσει τα γένια που ασπρίσανε, κατά τα άλλα. Ο χρόνο δεν πέρασε από πάνω του. Νιώθω την ανάγκη. Αδερφέ μου. Αδέρφη μου. Αδερφέ μου. Σιγά να βιάζεται κανένα παιδί. Σιγά καλά σου λέει. Κάτω μισάωρο. Ασλαμά, έτσι κάνει ο κόσμο. Όταν μιλά δεν σε διακόπτει κανεί. Ναι. Μην πει σε μήνυμα.
Κλείσε μα κουκούλα το μισάκι. Κάτσε γιατί εγώ πηδάω και κανένα πάγκο. Ξέρει. Σιγά ρε γάμο το. Τέλειος. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Έλα φίλε. Εγώ πιο δυνατά δεν ακούω. Ο παδός το άρισε. Βρυσίδη μυρίζει. Λίγο πιο δυνατά, παιδιά, δεν ακούγεται καλά. Υπάρχει πρόβλημα που είμαι οπαδός στο Άρεο. Όχι, ρε φίλε, τι πρόβλημα. Σε έχω γραμμένο στα αρχίδια μου, ρε φίλε, που είσαι οπαδός στο Άρεο. Τι πρόβλημα να έχω. Αστεριά, παδό, ρε κοπρόσφυγε. Τι τον έβρισε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Όχι, κάτσε. Πάμε. Κάτσε, βάσου. Το ξέρω, είναι παλιό. Είμαι παιδί, ναι. Εντάξει, δεν είπε τίποτα όμω. Άμα έπρεπε το Σαουρίδη, κατουριόταν. Δεν είπε τίποτα, αδερφέ, να το ξέρει. Με ενδιαφέρει στο τέλο η ομάδα να είναι ψηλά. Και καλύτερα είναι να κρίνεται στο τέλο ο προπονητή. Μπάι! Καλό βράδυ! Για τον Πύρλο στο ραδιόφωνο! Για τη μεγάλη Γιουβέντους! Ασλαμά, παλιμπεδίζεις! Τι δείχνεις τη φτέρνα σου στην τρέμη! Άντε! Έλα! Καλησπέρα! Γεια σου! Γεια σου! Μην είσαι τρώνα τώρα! Τι θα γίνει ρε παιδιά, το τελειώσει η εκπομπή! Το αγόρι μου με γράφει! Τι να σε κάνει ρε κοπέλα μου το αγόρι. Τι θα γίνει κάθε Κυριακή τα ίδια. Και τι να σε κάνει κάθε Κυριακή. Έχασε και ο Δεν σου κάθεται ο άντρας σου. Όχι δεν μου κάθεται. Δεν το κάνεις καλά κόμπα. Προτιμάει εσένα ρε Ραυτόπουλε. Τι θα κάνω. Η έξυπνη. Είσαι παντρεμένη καταρχήν με τον τύπο. Όχι δεν είμαι παντρεμένη. Κόμμα ενός μήνες. 18 χρόνια. Κάνα τρομπόν. 20 χρονών. Φαντάζεσαι να το παντρευτείς και να κάνεις κυταρίτη θα σάδει με μεγάλη και γίνεις 30. Εκεί η έξυπνη γυναίκα των 20 χρόνων Χαϊβάνη. Εκεί που κάθεται, εκεί που κάθεται έρχεται το χαϊδεύει σιγά σιγά πάνω, κατέβαινε κάτω στον αφαλό και από κάτω μετά να δεις. Στο τρίτο διάστημα τελείωσε. Τι αμορέ, ένα θέλει να βλέπει. Εντάξει. Φτιάχνετε. Αυτό είναι κακό. Τι να κάνω. Αυτό αν είσαι παντρεμένη δεν σε πείραζε. Γιατί. Γιατί θα σε. Σαν παντρεμένη είχε σίγουρα το βαρεθεί και αυτό σίγουρα θα σε βαρεθεί. Θα αρχίσει να κλάνει μες στο δωμάτιο, τέλος πάντων θα αρχίσουν τα γνωστά. Υπάρχουν γυναίκες όμως που τους άντρες που τους κρατάμε συντροφιά εμείς, δεν βγαίνουν έξω, δεν ψάχνουν άλλες. Έχεις δίκιο. Οπότε σαν νεαρή που είσαι, τώρα είσαι δυσαρεστημένη. Άμα τον φορτωθείς, του πλύνεις κανένα σκατωμένο σόβρακο, του κάνεις κανένα μωρό, και κάθεται στο σπίτι Κυριακή, αντί να βγαίνει για ποτό, με φίλους, αντί να βγαίνει ποτό, μωρό μου, βίζεξε το μωρό, εγώ θα βγω ένα ποτάκι. Με τώρα ποτάκι θα έρθει μια γκαρσόνα. Θα έρθει η τρίτη γκαρσόνα. Πήγες 30 χρόνια μπροστά. Ναι, θα πάμε μπροστά. Την τρίτη γκαρσόνα θα την κηρύξει, θα αρχίσουν τα αυτά. Τα ξέρω. Και έχουμε ακροατή, τι έχει. Ο κόκκινος. Πρέξτε καμερούς στις γυναίκες. Πού ξέρεις ρε κόκκινα από γυναίκες. Είδα κάτι σώματα! Λέω τι σώματα. Σαν την Κωνσταντοπούλου ήταν η μία. Λέω σαν αρέσουν οι αφέντρες ρε, εκεί στο Άγιο Νόρος που πήγες. Σου κάναν τίποτα το πισινό με βαζελίνη. Λέει δεν τράπεζε αφεβή. Επόμενη γραμμή, ναι. Σε ρωτάει πώς έγινες έτσι, ρε, του ζούς τη βλέπεις. Εγώ είμαι. Άμα σε βάλω στο ρίγκ, για ένα δίλεπτο θα σου πω εγώ. Λέγε φίλε, ναι. Στο ρίγκ θα σε βάλω στο γιο. Λέγε φίλε. Το πόσο μεγάλος είναι ο Ολυμπιακός χέστης θα σου το αποδείξω εγώ σε ένα λεπτό. Είστε οι μεγαλύτερες κολοτρυπίδες που υπάρχουν στην Ελλάδα, ποδοσφαιρικά, όταν χρησιμοποιείτε διαιτητές να κερδίσουν αυτό το καταραμένο τον ΠΑΟΚ. Του Τσαλδάρη, του Κάτσε, του Κουτσού, του Σαλμπηγίδη και του Κλάους. Είστε τόσο λίγοι. Αυτός ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι ποδοσφαιρικά, καταραμένος. Και φοβηθήκατε αυτό τον καταραμένο τον ΠΑΟΚ. Και χρησιμοποιήσατε διαιτησία για να τον περάσετε. Χρησιμοποιήσατε διαιτησία, βρε χέστες, βρε δειλή, χέστες, δειλή. Η δειλία σας δεν έχει προηγούμενο. Το είπες 100 φορές φτάνεις. Γεια σου, επόμενη γραμμή. Τι να μου πεις, βρε, τίποτα. Τι να μου πεις. Είσαι στην Α ή στη Β. Ναι. Αυτοί εκπροσωπούν τη γάμα, τι δουλειά έχουν εδώ. Σου πω εγώ το τίτλο. Ή στη Β ή στη Γ, το πηδήξαμε τη μάνα. Άκουσε με λίγο, 600 χιλιάρικα μπάτζετ είχαμε και αυτός που ανέβηκε, δεν σου λέω για τις άλλες ομάδες, αυτός που ανέβηκε είχε 200 και εμείς είχαμε 600. Από τον Ηρακλή μεγαλύτερο μπάτζετ είχαμε. 2 εκατομμύρια Ηρακλή. Τι είχε ο Ηρακλής? 2 εκατομμύρια. Τι, δραχμές. Εγώ άκουσα το ραδιόφωνο που έλεγε δημοσιογράφη του Άρη. Λέγανε το Σεπτέμβριο. 2 εκατομμύρια δεν έχει τρίπο. Λέγανε το Σεπτέμβριο. Συγγνώμη ρε φίλε. Λέγανε το Σεπτέμβριο. 100 χιλιάρικα θέλουμε. Ρε φίλε συγγνώμη. Αν βγάλεις τον Περόνι και τον Άρη.
Ο διευθυντής οικονομικών του Ιρακλή που πήγε. Μιλάτε εσύ για κολοτούμπετρε, φίλε, που στις παλιές εκπομπές έκρασε τον αλέφαντο και τώρα τον βλύνει στα αρχίδια, ρε φίλε. Όχι, είπε, εντάξει. Φίλε από τη Δράμα. Είπε μία λέξη. Βλέπεις τα μηνύματα και δεν ακούς. Δεν πας καμιά φυτεία εκεί να μυρίσεις κι ένα ωραίο να γουστάρεις εκεί στη Δράμα. Ξαναπάρε, φίλε. Που έχετε κάτι ωραία δεντρίλια εκεί. Άντε τα γόρια. Είπε για τα φρύδια του Αλέφαντο. Πες μας για την πάρση του Αλέφαντο. Σε στεναχώρησε που έφυγε έξω τη Λαμία. Εγώ δεν ασχολούμαι μαζί σου. 50 εκατομμύρια στη Γερμανία, 50 εκατομμύρια στην Αφρική, 3 εκατομμύρια. Εγώ δεν ασχολούμαι μαζί σου. Τι χιλιάδες είχες στην Τούμπα. Δεν ασχολούμαι. Και ήσουν πρώτος. Πρώτος ήσουν. Πρώτος ήσουν. Ηρακλής Άκη ήταν καγκίνα της Κρία. Ηρακλής Άκη ήταν καγκίνα της Κρία. Τι να μου πεις. Μία απάντηση να σου δώσω. Στα γένειά σου, στα γένεια της ομάδας σου, είχα ομάδα... Σκουντάς, μαλάκα. Στα γένεια της ομάδας σου, είχα ομάδα παλεμάχων. Αυτή η πόλη είναι γαλάζια. Τέλος. Η πόλη μου είναι. Να δώσω μία απάντηση. Μία πόλη, μία τατζίκη, μία πόλη, μία τατζίκη, μία πόλη, μία τατζίκη. Όταν θα κάνεις, εσύ... Δεν θα πάω στο γήπεδο. Δεν μπορώ να πάω να δω Άρης Κρία Βρύση, ούτε Άρης Καμπανιακός, ούτε Άρης Βυζάντιο. Βυζάντιο. Εντάξει. Οπότε κάτσε εκεί με τον Ραπτόπουλο, το φίλο του Πουτάδρο και από το Σαουρίδι, και ούτε από φωτογραφία το Χαριλάου. Έγινε φλαράκι. Να πας εσύ. Έγινε φλαράκι. Ούτε στο σύνδεσμο. Έγινε. Το Πούλο, όλοι εσεί οι μισθοφόροι. Καρτζόλιδε. Εντάξει. Όταν σα έδινε εντολέ ρε Πουστράκι ο Σαουρίδη, εσύ που πήρε τηλέφωνο, τι να ψηφίζετε και τι να κάνετε. Ο Ραπτόπουλος έκανε πόλεμο στο Σαουρίδι. Αλλά επειδή δεν μπορώ να εκφραστώ παραπάνω από ό,τι μπορώ, δηλαδή δεν μου δίνεται το δικαίωμα, αν είσαι άντρας, έλα αυτά εδώ που λες, να τα πεις μπροστά μου, να είσαι μόνος και εγώ μόνος μου, να είμαστε οι δυο μας. Να χορέψουμε τα δυο μας. Εσύ και εσύ στο ξύλο, τι επειδή, στο ξύλο, ναι, επειδή όμως είσαι αδερφή, βγαίνεις, τι επιχειρήματα να έχω. Εγώ έφυγα με το ελικόπτερο το 2004 όταν πέσατε στη Β' Εθνική από το ελικοδρόμιο του Μετρόπολης, όταν είπα ότι έριξε ο Σαουρίδης στην ομάδα. Αυτό σε έκανε... Έχει ελικοδρόμιο το μετρό. Δεν το ξέρεις ότι έχει ελικοδρόμιο. Την ταράτσα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω όμως το δράμα μου σήμερα, γιατί όλη τη βδομάδα ήμουνα κατάκητος, κατάκοπος από τη δουλειά. Είχα μία Κυριακή να ξεκουραστώ και να κάνω κι εγώ γλυκό έρωτα με την κοπέλα και έσκασε το μήνυμα ότι θα έχουμε τέτοιο να πούμε. Θα έχουμε σήμερα η reunion και σήμερα είναι εδώ δίπλα η κοπέλα μου, μου τρίβεται όλη την εκπομπή και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Κλείσει δηλαδή... τηλεόραση ρε φίλε και πάρε με την κοπέλα σου. Τι δεν μπορώ, Ζάχο, εσένα θέλω να ακούσω, Ζάχο, το σκουφί σου θέλω. Λοιπόν, η κοπέλα μου θέλει να σας πει κάτι. Κριτικιά είναι η κοπέλα σου. Η κριτική είναι. Τι ομάδα είναι η κοπέλα σου, εμάς είπες. Καλησπέρα. Εθνικός, όχι Αντώνη. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σου. Γυναίκα εγώ δεν χαίρομαι τόσο όσο το παιδί από εδώ. Γιατί έχω πρόβλημα, έτσι. Λογικό, λογικό. Όλες οι κριτικές ένα πρόβλημα το έχετε. Πριν λίγο μου ζήτησε μα την Παναγία, μου είπε ότι άμα φοράω σκούφο. Θα υποκύψει. Μόνο αφορά ο σκούφο, λέει. Τι σκούφο, οποιοδήποτε σκούφο. Μα τι οποιοδήποτε, σαν δεν το ζάχω. Μόνο σκούφο και τίποτε άλλο. Μόνο σκούφο. Μα τρίβομαι από πριν, άκουσα και τον Ραπτόπουλο τύπη να ξεκινήσω. Να του το στείλω άμα είναι αυτό, αλλά είναι το Άριο σκούφο. Από πριν, όσοι βλέπω την εκπομπή και έτσι. Την Αγγλία δεν ακούς με φαίνεται. Ναι, και. Τι ναι, έδωσε σου βουλέ μια κοπέλα. Ξεκινήσει από χαμηλά, κατέβει το φαλό και τα λοιπά. Και εγώ το κάνω εδώ μια ώρα. Τίποτα, εγώ το σκούφο να βλέπω. Καριό! Καριό! Ρε παιδιά, με φαντασιώνετε με σκούφο. Το καταλαβαίνετε. Γελάω κιόλα, δεν έχω λόγια. Δεν το κάνει κι αλλιώ. Πάνε βάλε ένα σκούφο και εσύ. Με σκούφο και ούφο. Μου λέει να βάλω σκούφο, ότι θα μου κάνει παιδί μου να βάλω σκούφο. Ρε παιδιά! Ρε παιδιά, αν είστε και τον χρόνο, εγώ χωρίζω. Θες να κάνεις παιδί. Ναι, μου λέει βάλω το σκούφο, θα μου κάνει παιδί. Άντε, σακούλα πρέπει να σου βάλω και σκούφο, σακούλα. Κρυοκολλιές. Εσύ το λες. Ξέρεις άμα θα δεις το Σεπτέμβριο εσύ. Χούντα πούστη τώρα, γλίτωσα με 8 μήνες. Όταν στα έλεγα αυτό πριν χρόνια, όλοι θα πεθάνουμε και κάτι τέτοιο μας έλεγες. Τέλα μας φορούσες. Χεσμεντάνησε. Ναι ρε μαλάκα. Μόλις είδε το πρόβλημα πάνω σου, χεσμεντάνησε. Μην πουλάς τρέλα. Ε, άλλο δεν πούστε 43 και άλλο στα 80. Γιατί πριν 5 χρόνια τι ήσουν, μικρός και τώρα μεγάλωσες. Ρε εσύ. Όπως έλεγα πριν 5 χρόνια γελούσες. Να εδώ είναι και άλλοι. Χα, 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 και όλοι θα πεθάνουμε και όλοι θα κάνουμε. Γιατί είσαι εσύ προ...